γίνει σχεδόν στην Αθήνα. Ο μπαμπάς μου είναι, είπαμε, από τα Ζαγοροχώρια. Τι επαγγελμα? Γιατρός. Τι είναι? Οριλά. Η μητέρα? Μικροβιολόγος. Ονόματα? Κώστας και Βασιλική. Εσύ λοιπόν λέγεσαι Δρυγκοπούλου ή Δρυγκοπούλου? Δρυγκοπούλου. Αυτό δεν είναι πελοποννησιακό? Ναι, το πούλου. Αλλά δεν ξέρω, είχα ρωτήσει κιόλας και μου είχαν πει ότι πρέπει να ήταν Δρύγκος ή κάτι άλλο και να το εξελινήσαν. Τώρα δεν ξέρω και από πού έρχομαι. Λέω να μην το ψάξω πολύ. Πού τελείωσες στο σχολείο? Στην Γράβα. Στο περίπου αυτό το γυμνάσιο? Ναι, ναι. Αλλά ήταν πολύ πιο cool όταν τελείωσα εγώ. Πότε τελείωσες? Το 4. Το 2004. Mm-hmm. Α, δεν πρόλαβες τα παλιά δηλαδή? Όχι, ναι. Κάτι νεράτζια με ξηράφια μέσα και κάτι... Γινόταν λίγο χαμός παλιά. Mm. Εσύ λοιπόν είσαι μοναχοκόρη, τι είσαι? Όχι, έχω μια μεγαλύτερη αδερφή. Το όνομά της? Μένια. Και? Από το Δήμητρο. Με τι ασχολείται? Είναι οικονομολόγος. Έχει σπουδάσει οικονομικά. Είναι σε μια τράπεζα. Εσύ λοιπόν τελειώνεις το σχολείο με σκοπό να δώσεις εξετάσεις, να κάνεις κάτι, να γίνεις δηλαδή... Ναι, ναι, έδωσε εξετάσεις. Και πέρασα πληροφορική στο ΠΑΠΗ. Τι είναι το ΠΑΠΗ? Είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Πέρασες δηλαδή? Ναι, ναι, πέρασα. Και? Αλλά εντάξει, μετά ακολούθησα αυτό που ήθελα. Δηλαδή τη μουσική. Δεν τις τελείωσες δηλαδή τις σου? Όχι, δεν τις έχω τελειώσει. Ούτε σκέφτεσαι να τις τελειώσεις δηλαδή? Δεν ξέρει κανείς ποτέ. Αν δεν με διαγράψουν. Ναι. Μάλιστα. Και πώς αρχίζεις δηλαδή, αυτό με τη... Ξεκινάς πρώτα γράφοντας στίχο ή παίζοντας ένα όργανο? Δηλαδή πώς είναι το πρώτο πλησίασμα? Εμένα μου άρεσε να τραγουδάω από την αρχή, από πολύ μικρή. Και του ζήτησα να με πάνε σε ένα οδείο, αλλά ήμουν πολύ μικρή τότε για να αρχίσω τραγούδι εκεί πέρα, γιατί αρχίζουν από τα 14 και πάνω. Και ξεκίνησα κιθάρα για 4 χρόνια, μετά ξεκίνησα τραγούδι. Γενικά δηλαδή παράλληλα με το σχολείο έκανα κι αυτά. Βέβαια όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο μπήκα σε κάτι μπάντες, που εκεί δεν έγραφα κομμάτια βέβαια. Στην αρχή, γράφαν οι άλλοι, απλά είπα ότι έτσι γράφετε, που εγώ μπορώ να γράψω καλύτερα. Και γράφεις στίχο πρώτα? Όχι, τα γράφω παράλληλα. Το πρώτο σου τραγούδι? Ήταν στα αγγλικά. Ποιο ήταν, το θυμάσαι? Νομίζω ήταν το Rise Up από το δίσκο. Α, αυτό? Ναι, ναι. Αυτό δεν ήταν. Ναι. Ουσιαστικά αυτό το έγραψα γιατί είχα μεγάλη αγάπη στην BJ Harvey και είχα αρχίσει τότε και έπαιζα τα κομμάτια της. Ναι, κατάλαβα. Τα θέματα σου κυρίως είναι ερωτικά. Mm-hmm. Όλα αυτά δηλαδή τα έχεις ζήσει εσύ ή τα φαντάζεσαι? Μερικά τα έχω ζήσει, ναι. Δηλαδή, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση αυτό το τραγούδι, Αλλεργία στις Δεσμεύσεις. Αυτό είναι ένα τραγούδι που πραγματικά πρέπει να έχει βιώσει αυτός που το έχει γράψει αυτή την... ότι πρέπει ο άλλος να φύγει από το κρεβάτι και να πάει στη γυναίκα του πίσω. Πρέπει να είναι 6 ώρα δίπλα της. Αυτό το έχει ζήσει ή δεν θες να απαντήσεις? Άμα δεν θες να απαντήσεις κάτι, μπορείς να πεις δεν απαντώ. Όχι, εντάξει, δεν με πειράζει. Το έχω ζήσει, ναι. δεν ήταν παντρεμένο, ξέρεις. Ας κάνω μια σημείωση. Όχι, είχε απλά μια σχέση τέλος πάντων, γιατί δεν... Είναι αρκετά δεσμευτικές και οι σχέσεις. Βγάζει μια κακία από το τραγούδι? Μάλλον βγάζει μια κακία. Γενικά. Είχαμε σου τσαντισμένο εδώ τότε που το έχεις. Ναι, ναι. Γενικά γράφω πολύ όταν είμαι τσαντισμένη. Είναι ο τρόπος να εκδηλώσω το θυμό μου. Στη Βίκη όμως, το έχεις ζήσει αυτό ή και μιλάς για τον εαυτό σου? Τη Βίκη την έγραψα με αφορμή μια φίλη μου. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι αυτό που λες, ότι την έβαλα αυτή σαν αφορμή για να το γράψω, αλλά τελικά έγραψα για μένα. Θα μιλήσει για τον εαυτό σου, έτσι. Ναι. Beatles βλέπω λίγο. Ναι, 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 Beatles. Μου είχα... άρεσαν στη μαμά μου και είχε δίσκους.
Κοίταξε, εμένα μου άρεσε και αυτά που ακούγανε οι γονείς μου, ρε παιδί μου, ήταν ο Σαββόπουλο, ξέρεις, όλα αυτά τα Θοδωράκη και αυτά. Ναι, αλλά τους άρεσαν και τα του μπαμπά ειδικά, τα ρεμπέτικα, τα... Ο Διονυσίου του άρεσε πολύ. Και μου αρέσει και εμένα πολύ ο Διονυσίου. Επηρεασμένη λέω από πού είσαι πολύ. Τι? Επηρεασμένη λοιπόν από πού είσαι. Ναι. Από πού? Από τα Γιάννενα. Επηρεασμένη βέβαια, παιδί μου, καλλιτεχνικά εννοώ. Γιατί και από τα Γιάννενα είμαι επηρεασμένη. Γιατί μου αρέσουν και τα επιρώτικα. Τα πεντατονικά και τα blues κατ' επέκταση. Δεν ξέρω, δεν ξέρεις ποτέ. Τώρα αυτά που, που βγάζεις, εντάξει, εμένα είναι περισσότερο αμερικάνικο ροκ. Γιατί αυτά άκουγα κιόλας. Ειδικά τα ξένα μου κομμάτια. Τώρα τα ελληνικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα κατηγοριοποιήσω. Και λοιπόν αποφασίζεις να αφήσεις τις σπουδές πληροφορικής και να γίνεις τι? Τι θέλω να γίνω? Το όνειρό μου είναι να γίνω... Ξέρω εγώ, να εκφράζομαι μέσα από τη μουσική και να μην χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο για να ζήσω. Υπήρξε συζήτηση από αυτού με τους γονείς? Βέβαια. Ποια ήταν η γνώμη? Δεν τους άρεσε. Σε πιέσανε? Ναι, αρκετά.